Τι θέλετε? Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά χάλασε το αυτοκίνητό μου εδώ παρακάτω. Ελάτε μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Η γυναίκα μου η Άννα. Ανούλα, ο κύριος Μπέκας. Χάθηκε εδώ πάνω στην Ερμιά. Χαίρομαι, κύριε Μπέκα. Κι εγώ, κύριε μου. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Τι λέτε, κύριε μου? Μην φύγετε, μην είναι εδώ απόψε μου. Αφήστε μόνο μαζί του, θα με σκοτώσει. Κύριε μου, φοβάμαι ότι. Αν μου αφήσετε μόνο μαζί του, κινδυνεύω. Σας παρακαλώ, είμαι. Το ξέρω, θα με σκοτώσει απόψε, στις 12 ακριβώς. Δυστυχώς το έχει ξανακάνει. Προσπαθεί να απομονώσει όποιον έρχεται εδώ και του λέει διάφορα. Τα καταλάβατε βέβαια πως είναι άρρωστη. Αλήθεια, τι δουλειά ακριβώς κάνετε? Είπατε δημόσιος υπάλληλος, αλλά πού? Εργάζομαι στην εφορία. Α, ναι. Και αν χρειαστούμε κάτι, πού μπορούμε να σας βρούμε? Στη Γιώτα Γάμα εδώ, η Αθηνών. Μην με αφήσετε μόνο μου, θα με σκοτώσει. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Ξέρω τι σας λέω, θα με σκοτώσει. Τα μεσάνυχτα θα το κάνει. Μη φοβάστε. Ο άντρας σας φαίνεται ότι σας αγαπάει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό που σας λέω. Μην με αφήσετε, σας παρακαλώ. Θα όσα σας έστειλε απόψε. Είστε μόνο μου ελπίδα, καταλάβετε με. Σας είπα ότι θα τη σκοτώσω. Είναι τρομερό να αγαπάς μια γυναίκα τόσο πολύ. Και αν σε αγαπάει κι αυτή. Γιατί η Άννα με αγαπάει. Τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τι συνέβη πριν λίγο καιρό? Χάσαμε το παιδί μας πριν από ένα χρόνο. Ένα αγοράκι 8 μηνών. Ήταν έτσι ένα πολύ δυνατό χτύπημα και για τους δυο μας. Εγώ προσπαθώ να το ξεπεράσω. Και είναι πιο αδύναμη. Γιατί πιστεύει ότι θέλετε να τη σκοτώσετε? Υπάρχει λογική στην τρέλα. Δηλαδή πιστεύετε ότι είναι τρελή? Όχι, πιστεύω ότι περνάει μια κρίση και πολύ σύντομα θα το ξεπεράσει. Αφήστε με, θέλω να τη δω! Αφήστε με, γαμώτο! Το μάρτυρα που επικαλείται, ξέρεις πως τον λένε? Πώς? Γιώργο Μπέκα. Εφοριακός, λέει. Εύσωμος, με γκριζαρισμένα μαλλιά και μουστάκι. Τη σκότωσε τελικά. Μίλαγε συνέχεια εναντίον του Σοκράτη. Το κατηγορούσε για πολλά. Σου είχε πει γιατί φοβόταν πως ήθελε να τη σκοτώσει? Στην αρχή έλεγε ότι πήρε το παιδί της και το έδωσε κάπου. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί το παιδί πεθάνει στο νοσοκομείο με τρεις γιατρούς από πάνω. Μετά της καρφώθηκε η ιδέα ότι αυτός είχε ερωμένη. Και μάλιστα ότι την έβλεπε κρυφά στο σπίτι τους. Ποια? Σου είχε πει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην με ρωτάς, αλλά σε παρακαλώ. Υπερβολικά φιλόδοξος, αρηβίστας. Από τους νέους που μπορούν να κάνουν τα πάντα για να ανέβουν κοινωνικά. Το θεωρούσε αδίστακτο. Και δεν πολύ πίστευε στον ερωτά του για την Άννα. Μεταξύ μας και εγώ την ίδια γνώμη έχω. Μου είπατε ψέματα. Μερικές φορές όλοι λέμε ψέματα. Με εκπλήξατε. Αστυνόμαι. Ήλπιζα να βρεθούμε κάτω από άλλες συνθήκες για να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία. Ειλικρινά λυπάμαι για τη σύζυγό σας. Την άλλη βέβαια ίσως είμαι λίγο τυχερός. Αφού εσείς είστε το άλοθι μου. Τυπικώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εγώ όμως δεν πρόκειται να σταματήσω να τον παρακολουθώ. Καλά. Πιστεύεις πως λέει ψέματα? Απλώς πιστεύω πως κάτι κρύβεται πίσω από αυτό το φόνο. Αν τη σκότωσε αυτός. Πώς να τη σκότωσε? Πάλι θα τα λέμε. Η γυναίκα στεκόταν στην πόρτα και μας αποχαιρετούσε. Και όλο το βράδυ ήμουν μαζί του στο ξενοδοχείο στη Λάρισα. Τότε τι διάλογο ψάχνουμε, ρε Γιώργο? Άλλος είπε πως δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ο ευγενέστατος κύριος Άμαντος κάτι μας κρύβει. Και θα το βρασέρουμε.
Πού είναι αυτό το μπαρ, Πέτρο? Κατάλαβα. Μόνος του είμαι παρέα. Ναι, μπες, αλλά πρόσεχε να μην σε πάρει είδηση. Ο Άμαντος. Ο Άμαντος. Ο βαρυπενθών χείρος σε χορευτικό μπαρ. Ακόμα με αυτόν ασχολείσαι. Μεγάλο πρόβλημα, Ευθύμη. Μεγάλο. Και άλυτο. Ως γνωστόν, άλυτα προβλήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να τα λύσουν ή δεν την έχουν. Και εσύ φυσικά ανοίγεις τους πρώτους. Εσύ θα ήθελες να μην μπορείς να γράψεις ένα άρθρο που σου έχουν αναθέσει? Εγώ, αγοράκι μου, δεν θα καταπιανόμουν με ένα άρθρο αν δεν είχα στοιχεία να το τεκμηριώσω. Ξέρω τι σε τρώει τώρα εσένα. Σου έχει κάτσει ντε και καλά ότι αυτός ο Άμαντος είναι ένοχος. Τώρα μιλάς σαν τον βοηθό μου. Μου έχει κάτσει και σου έχει κάτσει. Φυσικό είναι να με απασχολεί. Μπορεί να είναι ένοχος. Πάλι τα ίδια. Αφού είπαμε, έχει ατράνταχτο άλοθη. Πρώτη φορά μου συμβαίνει να είμαι εγώ το άλοθη του δολοφόνου. Ένας λόγος παραπάνω. Ξέρεις από πρώτο χέρι πώς έγιναν τα πράγματα. Εκτός κι αν δεν έγιναν όπως νομίζεις ότι έγιναν. Πας, ρε Μίγα, σε τσίπησε. Φεύγω, θα έρθω άλλη φορά για καφέ. Γεια. Έλα, Αγγελικούλα. Δεν σε ξυπνάω. Ωραία. Στον δρόμο είμαι. Λοιπόν, δίσου, στολή σου και έρχομαι να σε πάρω. Θα σε βγάλω έξω απόψε. Ξεχασμένοι από την εποχή του ταγκό. Απορώ πως αντέχουν εδώ μέσα. Τι να κάνουν, αστυνόμε, σκοτώνουν την πλήξη τους. Αστυνόμε, θα κάνουν. Τι να παραγγείλω για να μην σε προσβάλλω? Ότι τραβάει η όρεξή σας. Από τα μοντέρνα ξέρω μόνο το μοσκίτος. Okay. Δύο μοχίτο. Βλέπω διασκεδάζει ο απαρηγόρητος σύζυγος. Η κοπέλα. Λέτε να είναι αυτή που ανέφερε η ζωγράφος? Δεν είναι τόσο ανόητος. Τώρα θα μου πεις το ξέρω, δεν το ξέρω. Πάντως αυτός ο κύριος δεν έχει καμία σχέση με τον απελπισμένο άντρα που μου είχαν εξομολογήσει εκείνο το βράδυ. Μόνο απελπισμένος δεν φαίνεται. Έχετε αυτό το ύφος. Τι έχει το ύφος? Είναι ύφος παντρεμένου που βγήκε έξω από τη φιλενάδα του και έπεσε πάνω σε γνωστούς της γυναίκας του. Πάντως, αν αγαπούσε τη γυναίκα του που έλεγε ότι την αγαπούσε, οι συνθήκες του θανάτου του δεν δικαιολογούν τέτοια γέφυρα. Φαίνεται αδιάφορος για το θάνατο της γυναίκας του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τη σκότωσε αυτός. Μα δεν γίνεται να τη σκότωσε. Αδύνατο. Εκτός αν τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως φαίνεται ότι έγιναν. Μα τι λέτε? Ούτε μεθυσμένος ήσασταν, ούτε τα έχετε χαμένα. Τα έχω χάσει τώρα όμως. Δες τον. Και εσείς εδώ, θα μου πείτε γιατί όχι? Όλοι έχουμε ανάγκη να ξεφύγουμε λίγο, ε. Χρειάζεται κάπου κάπου. Χαίρομαι που σας βλέπω καλά. Το προσπαθώ. Ακολουθώ αυτό που μου είπαν όλοι, ότι η ζωή συνεχίζεται. Σωστό είναι αυτό.
Βέβαια, την τελευταία φορά που σας είδα δεν φαίνεται να το πιστεύετε. Τότε ήταν πολύ πρόσφατο το γεγονός. Ήθελα να έρθω να σας βρω, να σας ευχαριστήσω. Εμένα γιατί? Γιατί χάρη στην κατάθεσή σας με απαλλάξανε. Οι αρχές στη Λάρισα με θεωρούσαν ύποπτο. Είστε ο άγγελός μου σε αυτή την υπόθεση. Χαίρομαι γι' αυτό. Σας αναζητάει η παρέα σας, να μην σας κρατάμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς πρέπει να φύγουμε. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Βρήκατε τίποτα? Η μία ήταν πρώην μοντέλο. Η άλλη ήταν τραγουδίστρια της συμφοράς. Κατεβήκαν ένα μήνα πριν από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μέσα γνωριστήκανε σε εκείνο τον μπαρ. Τους είναι γνώριμος από παλιά. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με την ερωμένη που ανέφερε η ζωγράφος. Η Άννα δεν ανέφερε στη ζωγράφο. Δεν σημαίνει ότι όντως υπάρχει. Νομίζω ότι πρέπει να ξανακάνουμε μια επίσκεψη σε αυτή την κυρία. Ο Αντώνης είναι ήδη εκεί. Έχει και εσύ το νου σου. Τώρα δεν πρέπει να μας ξεφύγει καμιά του κίνηση. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δουλεύεις? Ναι, έχω πολλή δουλειά. Ετοιμάζω μια έκθεση αυτόν τον καιρό και... Δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Σου είναι εύκολο να περάσει κάποια άλλη φορά? Έχω αρχίσει κάτι και δεν θέλω να το αφήσω στη μέση. Ούτε ένα διάλειμμα για καφέ. Είναι απαραίτητο? Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Παίρνω. Την προηγούμενη φορά μου είχες πει ότι η Άννα ήταν φίλη σου. Παλιά. Τελευταία δεν βλεπόμασταν πολύ. Έλειπε και συχνά από την Αθήνα. Και όταν ήταν εδώ, ήταν κλεισμένη στο σπίτι της. Λόγω των προβλημάτων που είχε με τα νεύρα της? Υποθέτω. Υποθέτεις δηλαδή ότι μπορεί να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος? Πού να ξέρω. Σου είπα, η Άννα ήταν ένας πολύ περίεργος άνθρωπος. Μάθαμε ότι ο άντρας της ήταν ένας άνθρωπος του έξω. Του άρεσε να βγαίνει. Πήγαινε σε διάφορα μπαρ. Εκείνη πήγαινε ποτέ μαζί του? Κοίταξε, δεν τα πήγαιναν πολύ καλά τελευταία. Ήταν πολύ διαφορετικοί οι χαρακτήρες. Εκείνος την αγαπούσε, αλλά εκείνη... Μάθαμε ότι ήταν ένας έρωτας πολύ δυνατός. Στην αρχή. Μετά χάλασε το πράγμα. Το Σωκράτη τον στενοχωρούσε πολύ αυτό. Τον πίεζε αυτή η κατάσταση. Ήθελε να πάρει διαζύγιο? Ποτέ. Ίσα-ίσα κάθε φορά που του ζητούσε διαζύγιο, αυτός πάθαινε την πλάκα του. Βέβαια δεν τον νοούσε. Απλώς το έκανε για να τον έχει στην τσίτα. Μετά ήρθε το παιδί και ηρέμησαν τα πράγματα. Γιατί δεν ήθελε να χωρίσουν? Γιατί την αγαπούσε. Ναι, αλλά είχε ερωμένη. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτό το έλεγε η Άννα. Και τώρα, γιατί είχε στραφεί εναντίον του, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, τα είχε χαμένα. Μια έλεγε ότι θέλει να τη σκοτώσει, μια ότι την απατούσε. Τι μπορείς να πιστέψεις από ένα σαλεμένο μυαλό? Εσύ? Τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω πως χάνεις τον καιρό σου και το δικό μου μαζί. Δεν είμαι ψυχολόγος, δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβαινε μέσα της. Κοίτα, η Άννα ήταν ένας πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος. Και πίστεψέ με, και ο Σωκράτης το ίδιο. Μάλιστα. Η επιστήθεια φίλη δηλαδή αποδεικνύεται εμπαθής και ιδιαίτερο συμπαθούσα το σύζυγο της φίλης της. Τόσο πολύ που εμένα προσωπικά μου μπήκαν υποψίες. Συμπίπτουμε. Πάντως τον Πέτρο που τον έβαλα να ψάξει, βρήκε ότι η ελόγω κυρία το μοιραίο βράδυ συνέτρωγε σε κεντρικό ρεστοράν της Αθήνας μέχρι τις 2 με γνωστό καλερίστα με τον οποίο διατηρεί σχέση. Έτσι εξηγείται που βρίσκει χώρο και εκθέτει τα έργα της. Πάντως μπορεί η καλλιτέχνης να μην είναι ύποπτη, αλλά είμαι σίγουρος ότι τρίτο πρόσωπο στη ζωή του Άμαντου υπάρχει. Ποια? Αν με χρειαστείτε, στο κινητό. Νομίζω πως αργήσατε λίγο να τις κλαδέψετε. Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Περίμενα να φτιάξει ο καιρός, αλλά φέτος ήταν απρόβλεπτος. Νομίζω ότι θα αργήσουν λίγο να ανθίσουν. Εκτός από αυτές που ανθίζουν 2 φορές το χρόνο. Σας βρίσκω ενημερωμένο. Μου είχατε πει ότι δεν έχετε κήπο. Παρατηρώ τους κήπους των άλλων σπιτιών. Ξέρετε, τα λουλούδια είναι σαν τους ανθρώπους. Όταν βρουν λίγη φροντίδα και αγάπη, ανθίζουν.
Ήρθα να μιλήσουμε πάλι για την άτυχη ανεψυχία σας, που μάλλον τις έλειψαν αυτά. Όταν είχε τους γονείς της, τα είχε. Δεν αντιλέω. Από το σύζυγό όμως. Μάθατε κάτι νεότερο. Ξέρετε ότι ο Άμαντος είχε ερωμένη. Πού το μάθατε? Αλλά τι ρωτάω, αυτή είναι η δουλειά σας. Φυσικά, θα ξέρετε ότι η ανεψυχία σας είχε ζητήσει διαζύγιο. Μακάρι να το είχε πάρει. Γιατί δεν το πήρε? Έμεινε έγκυος. Η προοπτική ενός παιδιού την έκανε να πιστεύει πως όλα θα αλλάξουν. Αλλά όταν πέθανε το παιδί, δεν ήταν εύκολο. Τα κλονισμένα νεύρα της τον διευκόλυναν να της επιβάλλεται. Η Άννα σας είχε πει ότι ήθελε διαζύγιο και μετά το θάνατο του παιδιού. Ναι, και δεν ήμουν αντίθετος σε αυτό. Γιατί? Μα το είπατε και πριν. Είχε ερωμένη. Ποια, ξέρετε? Όχι, δεν ξέρω. Ούτε υποψιάζεστε κάποια? Κύριε αστυνόμε, θα έχετε καταλάβει, νομίζω, ότι οι σχέσεις μας με τον κύριο Άμαντο δεν ήταν καλύτερες. Επομένως, θα ήταν πολύ δύσκολο να μου μιλήσει για εξωσυζυγικές σχέσεις. Η Άννα όμως εσύ πιστευόταν και εκείνη σίγουρα ήξερε. Η καημένη Ανούλα έλεγε πολλά. Δεν μπορούσε να δώσει κανείς βάση στα λόγια της. Υποθέτω όμως ότι θα υποψιαζόταν κάποια συγκεκριμένη. Η Άννα όλα τα θηλυκά που ήταν γύρω της τα υποψιαζόταν. Αλλά δεν είχε και άδικο. Όσο κράτησε και πέρασε στις γυναίκες. Και εξακολουθεί να έχει. Ακόμη και τώρα περιστοιχίζεται από ωραίες ύπαρξεις. Μη με πιέζετε, κύριε. Κατανοώ τη διάθεσή σας να μάθετε, αλλά κι εσείς θέλω να κατανοήσετε τη θέση μου. Υπάρχει το ιατρικό απορρίτω που δεν μπορώ να το αγνοήσω. Ναι, το ξέρω. Και ζητώ συγγνώμη αν σας έφερα σε δύσκολη θέση. Απλά επίσης ξέρω ότι η Άμαντου θα σας είχε εξομολογηθεί πολλά. Εγώ θα ήθελα να μάθω μόνο ένα. Αν πιστεύετε εσείς ότι όντως ήταν τρελή. Ο ψυχισμός της είχε διαταραχθεί. Η επιστήμη αυτό δεν το ονομάζει τρέλα. Οι διάφορες τότε φοβίες και μονές που σας είχε αναφέρει, πιστεύετε ότι είχαν λογική βάση? Μια γυναίκα με διαταραγμένο ψυχισμό διακατέχεται από διάφορες αιμονές. Οπωσδήποτε υπάρχουν βαθύτερα αίτια. Σας είπα όμως πως δεν θέλω να επισέλθουμε σε αυτά. Ναι, αλλά ζήτησε διαζύγιο από τον άντρα της και μάλιστα λίγους μήνες αφού είχε χάσει το παιδί της. Ναι, το ξέρω. Σας είχε αναφέρει τους λόγους? Νομίζω πως δεν έγινα κατανοητή. Σας είπα δεν μπορώ να μιλήσω για την πελάτησά μου. Μην επιμένετε, λοιπόν. Τον Σωκράτη Άμαντο το γνωρίζετε? Φυσικά. Δεν είναι πελάτη σας, υποθέτω? Όχι, βέβαια. Τότε μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας για εκείνον. Ενώ δεν σας δεσμεύει η ιατρική σας ιδιότητα. Τι θέλετε να σας πω? Πιστεύετε πως ήταν ικανός να απατούσε τη γυναίκα του? Κάθε σύζυγος είναι ικανός να απατήσει τη γυναίκα του. Σωστά. Να τη σκοτώσει? Κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του έναν ενδυνάμει δολοφόνο. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά εσείς όσο και εμείς. Πιστεύετε πως ήταν ικανός να απατούσε τη γυναίκα του? Κάθε σύζυγος είναι ικανός να απατήσει τη γυναίκα του. Σωστά. Να τη σκοτώσει? Κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του έναν ενδυνάμει δολοφόνο. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά εσείς όσο και εμείς. Πάμε κάτω, Σέργη. Πού κάτω? Στο ανακριτικό, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Άφησες το αυτοκίνητό σου και πήγες προς το σπίτι. Ήταν φωτισμένο ένα παράθυρο επάνω, ο κάτω όροφος και η είσοδος. Η βροχή συνέχιζε. Ναι, εγώ πήγα τρέχοντας στον κήπο, χτύπησα το κουδούνι και περίμενα. Αργούσαν να σου ανοίξουν και εσύ ήσουν σίγουρος πως κάποιοι ήταν στο σπίτι. Γιατί? Τα φωτισμένα παράθυρα. Μπορούσαν να έχουν αφήσει τα φώτα και να έφυγαν. Η αυλόπορτα ήταν ανοιχτή, το αυτοκίνητό τους ήταν απ' έξω, άρα ήμουν σίγουρος ότι ήταν μέσα. Δύο λεπτά. Όταν ο Άμαντος προσφέρθηκε να σε πάει σε αυτοκίνητό σου, είπες πως έβγαλε το δικό του από τον γκαράζ. Ναι. Μάλιστα. Είπες πως είδες ένα αυτοκίνητο στην αυλή όταν έφτασες. Αυτό πρώτη φορά το αναφέρεις. Ναι.
Μέσα στη νύχτα και την βροχή δεν μπορούσα να δω καθαρά. Αλλά είμαι σίγουρος πως ήταν εκεί. Όταν βγήκατε με τον Άμαντο και τη γυναίκα του, το ξαναείδες? Όχι. Δεν θα μπορούσα εξάλλου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο μόλις το έβγαλε από τον γκαράζ. Άρα, το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του. Είσαι βέβαιος πως το είδες? Τι νοσ ήταν το αυτοκίνητο, Σέργιε? Μέχρι τώρα δεν έδωσε σημασία, γιατί στο μυαλό μου είχε καταγραφεί πως ήταν το άμαντο. Δεν μπορούσε όμως να είναι, γιατί το δικό του το έβγαλε από τον γκαράζ. Άρα... Ήταν και κάποιοι άλλοι στο σπίτι. Ο άμαντος έφυγε μαζί μου και άφησε τη γυναίκα του ζωντανή. Αλλά κάποιος άλλος έμεινε εκεί. Ή στο σπίτι, ή έξω από το σπίτι. Αυτός που τη σκότωσε αργότερα. Μπορεί ο άμαντος να έχει δύο αυτοκίνητα, να είναι χαλασμένο, να μην κινείται. Όχι, όχι, όχι. Όταν γύρισα δεν ήταν εκεί, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Άρα, πού καταλήγουμε? Μπορεί αυτή η ιστορία με το αυτοκίνητο να σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Αύριο το πρωί στέλνουμε την Αγγελική μέχρι τη Λάρισα. Το αυτοκίνητο το έβαζε στον καράζ τα βράδια, κορίτσι μου. Και η αυλόπορτα ήταν πάντα κλειδωμένη, ακόμα και την ημέρα. Το σπίτι βλέπεις εδώ πάνω είναι απομονωμένο και τριγυρνάνε διάφοροι ξένοι. Αλλά θα πει που δουλεύουν στα χωράφια. Εγώ τους έλεγα να πάρουν ένα σκύλο για φύλακα. Αλλά η καημένη Άννα τα φοβόταν τα σκύλα. Ένα αυτοκίνητο είχαν μόνο? Ναι, το δικό του. Επισκέψεις? Δεχόντουσαν συχνά? Επισκέψεις. Εδώ οι άνθρωποι, αγάπη μου, κλείνονται στα σπίτια τους μόλις νυχτώσει. Κάποιοι φίλοι, συγγενείς? Συγγενείς και φίλοι από την Αθήνα. Και αυτοί, όταν ερχόντουσαν, απομονώνονταν, όπως και εμείς. Εκείνη τη νύχτα, σας είχαν πει αν περίμεναν κανέναν? Καλά, αν περίμεναν κάποιον, δεν θα μου δίνανε εμένα ρεπό. Έπτανε και το άλλο. Εκείνη καημένη δεν αισθανόταν και πολύ καλά τελευταία και παίρνει φάρμακα. Και με το που νύχτωνε, κοιμότανε. Απορώ πως εκείνο το βράδυ έμεινε ξυπνιός αργά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά. Το καφεδάκι σου. Δεν το πιες, κοπέλα μου. Έλα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Είχατε ακούσει ποτέ κανένα περίεργο τηλεφώνημα? Τι περίεργο? Τον κύριο Άμαντο να μιλάει με κάποια γυναίκα, κάποιο πρόσωπο, καταλαβαίνετε? Ποτέ. Και έπειτα, δεν πιστεύω πως υπήρχε αυτό το πρόσωπο που εννοείς. Μπορεί να μην ήταν καλά η καημένη, αλλά την αγαπούσε. Μήπως σας είχε πει εκείνη ποτέ ότι ήθελε να τη σκοτώσει? Ποιος ο άντρας της? Θεός φυλάξει. Τι λάτρευε, κορίτσι μου. Εσύ ακολούθα τον, εγώ θα μείνω εδώ. Okay. Τώρα πού διάολο κρύβει την κόμενα, ούτε κι εγώ ξέρω.
Σύζυγος, εραστής, detective. Ένα από τα τρία. Σε κατάλαβα. Δεν είσαι ο πρώτος που έρχεσαι και ρωτάς. Αλλά μην περιμένεις να σου πούνε τίποτα σε αυτά τα μέρη. Πάνω απ' όλα έχει αμύθια. Αυτή είναι η αρχή του καταστήματος. Βλέπω, ακούω, στόμα ραμμένο. Δουλεύεις εδώ καιρό? Χρόνια. Έχουνε δει και έχουνε δει εμένα τα ματάκια μου εδώ μέσα. Κυρίες που δεν θα πήγαινε ποτέ σου ο νους. Πλούσιες, νεαρές, σαραντάρες και μεγαλύτερες καμιά φορά. Έρχονται με τον εραστή, κάνουν τη δουλειά τους και φεύγουν. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Και οι σύζυγοι ιδέα. Κάποιοι υποψιάζονται και έρχονται και ρωτάνε. Καλή ώρα εσύ. Αλλά ξέρεις κάτι, φίλε μου, πώς είπαμε πώς σε λένε? Δεν είπαμε. Πέτρος. Μπίλι. Λοιπόν, φίλε Πέτρο, εμένα αυτές οι κυρίες μου κάθονται εδώ. Διότι, εντάξει, κυρία μου, έχεις τον κόμενό σου. Αλλά υπάρχει και ένα σύζυγος ή κάποιος άλλος, τον οποίον και κοροϊδεύεις. Πάρε παράδειγμα εσένα τώρα, να πούμε. Λοιπόν, Μπίλι, άκουσα να δεις, γιατί δεν θέλω να πηγαίνει πολύ μακριά το θέμα. Εγώ, ποιος την φέρνει εδώ πέρα μέσα, ξέρω. Αυτό που δεν έχω και θέλω είναι αποδείξεις. Εδώ είναι το θέμα. Λοιπόν, φίλε μου, είσαι πολύ τυχερός. Έπεσες πάνω στον άνθρωπό σου. Ό,τι αποδείξεις θέλεις. Με το ασμίωτο, φυσικά. Μεροκαματιάριδες άνθρωποι είμαστε, με καταλαβαίνεις. Εννοείται. Τους έχω φακελωμένους όλους. Όποιος μπαίνει και όποιος βγαίνει μέσα στο ξενοδοχείο είναι γραμμένο σε κασέτα. Φάτσα κάρτα η μούρη του στο ασανσέρ. Μέχρι εκεί. Στα δωμάτια δεν μπαίνω. Δεν είμαστε και ματάκηδες. Μπίλι. Ναι. Ο Άμαντος αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη γυναίκα του, αλλά δεν έχει το θάρρος να το κάνει. Γι' αυτό το αναθέτει σε κάποιον τρίτον. Αυτός φεύγει μαζί μου και ο άλλος μένει στο σπίτι ή έξω από το σπίτι και τη σκοτώνει. Έτσι βέβαια είναι υπέρανο κάθε υποψίας, γιατί έχει το ακλόνητο άλοθη του μάρτυρά του. Ποιος είναι όμως αυτός ο τρίτος? Το βαρύ αντικείμενο με το οποίο σκότωσε τη γυναίκα βρέθηκε μέσα στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι ο δολοφόνος μπήκε άοπλος. Και ήξερε πως το βαρύ αντικείμενο ήταν μέσα στο δωμάτιό της. Άρα ήταν γνωστός της. Ή συνεννοημένος με τον άντρα της. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Άμαντος είχε σχέση με το φόνο. Ποιο είναι όμως αυτό το τρίτο πρόσωπο? Η ιερωμένη του. Μπαμπά, γυρίσαμε. Δεν ήμασταν διακοπές, ρε Πέτρο. Εσύ που ήσουν. Με ρωτούσε αστυνόμος και δεν ήξερα τι να του πω. Ναι. Τι σου έχω εδώ? Τι είναι αυτή η κασέτα? Βάλτε να το δούμε. Αυτή είναι η γυναίκα του. Σε ξενοδοχείο για παράνομο ζευγαράκι με τη γυναίκα του. Τι ξενοδοχείο? Πού τη βρήκες την κασέτα? Αυτό που βλέπουμε είναι ένα βίντεο από ένα ξενοδοχείο για παράνομα ζευγαράκια. Αυτά με την ώρα κάπου στο Μαρούσι. Ποιο σου την έδωσε? Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα. Για βάλτε από την αρχή. Γύρνα το λίγο πίσω. Σταμάτα το εδώ. Είναι λίγο διαφορετική. Έχει άλλο αέρα. Πότε γυρίστηκε το βίντεο? Πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή τότε που πενθούσαν το μωρό τους. Για βρες μου μια φωτογραφία της Άννας Άμαντου και εσύ στο γραφείο να μου εξηγήσεις αυτή την ολόκληρη ιστορία. Ας πούμε ότι είσαι παντρεμένος και ερωτευμένος με τη γυναίκα σου. Θα την πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο? Γιατί δεν θέτεις αυτό το ερώτημα στον εαυτό σου, που είσαι παντρεμένος? Άσε με εμένα. Πες ότι εγώ είμαι λίγο περίεργος, είμαι άλλης νοοτροπίας, λίγο συντηρητικός. Κι εγώ δεν υπήρξα ποτέ παντρεμένος. Δεν με βοηθάς έτσι, Ευθύμη. Μα με ρωτάς κάτι πράγματα, ρε Γιώργο. Κάτι που δεν θα το έκανα εγώ μπορεί να το έκανες εσύ. Και κάτι που δεν θα το έκανες εσύ μπορεί να το έκανε ο Άμαντος.
Αυτό που σε σένα φαίνεται παράδοξο, γι' αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ φυσικό. Εσένα σου φαίνεται φυσικό μετά το θάνατο του παιδιού του να ερωτοτροπούν σε τέτοια ξενοδοχεία με τη γυναίκα του? Αγιά Στάσου. Στάσου, αυτό δεν μου το έχεις πει. Αυτό αλλάζει. Σκέφτεσαι δηλαδή. Κάτι δεν μου κολλάει. Και αυτό εντάξει, ας πούμε ότι είναι τέτοιο τύπο. Εκείνη, μετά το θάνατο του παιδιού, έπαθε νευρικό κλονισμό. Είναι δυνατόν να έχω πέσει τόσο έξω? Λες να έχω χάσει το κριτήριο μου για τους ανθρώπους, ευθύμη? Δεν μου λες. Είσαι σίγουρος ότι την αναγνώρισες στο βίντεο? Ναι. Εκτός κι αν η ταινία είναι παλαιότερη. Φεύγω. Τι έγινε? Βρήκατε φωτογραφία της Άμαντου? Ναι. Αυτή είναι από το διαβατήριο του 1991. Καμιά πιο πρόσφατη έχουμε? Αυτή που είναι από μια βίζα που έβγαλε για να πάει στην Αμερική το 1999. Μάλιστα. Είναι η ίδια γυναίκα? Είναι νεότερη, αλλά είμαι σίγουρη πως είναι η ίδια. Κι εγώ έτσι νομίζω. Ωραία. Πηγαίνετε στο ξενοδοχείο και ψάξτε τα βιβλία πελατών τα τελευταία 5 χρόνια. Θέλω ακριβείς ημερομηνίες. Κάθε πότε πήγαινε ο Άμαντος. Και ρώτα και αυτόν την ποτικομαμή εκεί, αν ο Άμαντος πήγαινε με την ίδια γυναίκα. Και πότε τραβήχθηκε το βίντεο? Ημερομηνία. Ακόμα εδώ είστε? Μέχρι φέτος τον Αύγουστο. Και πριν από το θάνατο του παιδιού δηλαδή και μετά? Πάντα με αυτή τη γυναίκα πήγαινε και το βίντεο έχει τραβηχτεί στις 20 του Δεκέμβρη πέρσι. Και το περίεργο είναι ότι εκείνη την περίοδο η Άννα Άμαντου δεν ήταν στην Ελλάδα. Ήταν στην Ελβετία. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Καρατσεκαρισμένο. Διασταυρωμένο. Από τη γιατρό της που την ξύπνησα μες τη νύχτα και από την κλινική στην Ελβετία. Πήρατε στην Ελβετία? Ο Πέτρος. Και μας διαβεβαίωσαν ότι όλο αυτό το διάστημα νοσηλεύονταν εκεί. Μπράβο, παιδιά. Κάνατε πολύ καλή δουλειά. Τι με κοιτάτε? Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα στο βίντεο δεν είναι η Άννα Άμαντου. Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι, αλλά ποια είναι? Προφανώς κάποια που της μοιάζει. Αδερφή δεν είχε? Κάπου πάει το μυαλό μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Ιωσιφόγλου. Περάστε, θα τον ειδοποιήσω. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Μάλλον ήρθα σε ακατάλληλη ώρα. Σας ξύπνησα? Έχω ξυπνήσει. Υποθέτω κάποιος σοβαρός λόγος σας έφερε εδώ τόσο πρωί. Σας ζητώ συγγνώμη. Είμαι πρωινός τύπος και παρασύρωμαι. Λυσμονώ ότι πολλοί κόσμος δεν ξυπνά από τα χαράματα. Θέλετε να πιείτε έναν καφέ? Ευχαρίστω, σε ένα μέτριο. Ευρυδίκη, φέρε 2 καφέδες στο σαλόνι, ο ένας δεν είναι μέτριος. Ανάλυση του πορτρέτου της. Ρε εσύ, λες να είναι... Κάνε αυτό που σου λέω. Νόμιζα πως είχατε κλείσει την υπόθεση. Εσείς ο ίδιος είχατε πει ότι ο Σοκράτης έχει ακλώνει το άλοθη. Κι άλλος ύποπτος δεν υπάρχει. Το τελευταίο δεν το ισχυρίστηκα ποτέ.
Ίσως το διάβασα στις εφημερίδες. Πιστεύετε πως υπάρχει? Υπάρχει. Μια γυναίκα. Πιστεύετε πως μια γυναίκα θα μπορούσε να κάνει ένα τόσο φρικτό έγκλημα? Εκείνο το γλυπτό με το οποίο λέτε ότι σκοτώσανε την Άννα. Δεν νομίζετε πως χρειάζεται μεγάλη μυϊκή δύναμη να το σηκώσει κανείς? Έχετε δίκιο. Τότε πιστεύουμε πως υπάρχει συνεργός. Θα αναζητήσουμε μια γυναίκα η οποία είχε κάθε... Με συγχωρείτε, έχω ένα ραντεβού και πρέπει να ετοιμαστώ. Άλλωστε, ό,τι είχατε να μάθετε από μένα το μάθατε ήδη. Δυστυχώς είναι πολλά ακόμα που θέλω να μάθω. Αλλά να μην σας καθυστερώ από τις δουλειές σας. Κύριε Ιωσιφόγλου, μήπως έχετε καμιά φωτογραφία της ανεψιάς σας? Τι θέλετε? Ουσιαστικά τίποτε. Τυπικότητες της αστυνομίας. Είμαστε αναγκασμένοι να συλλέγουμε στοιχεία. Δυστυχώς τις έχει πάρει η κόρη μου. Είπατε ότι η κόρη σας ζει στην Ελβετία. Φαντάζομαι δεν ήρθε. Όχι. Έρχεται τακτικά στην Ελλάδα. Έχει τη ζωή της εκεί. Έρχεται σπαντίως και για λίγο. Πέρυσι τα Χριστούγεννα ήταν εδώ. Και φέτος το καλοκαίρι ήρθε μόνο για 2-3 μέρες. Κοιτάξτε εδώ. Το πρόσωπο είναι καθαρό. Ενώ εδώ το βλέπετε, ένα σημάδι στο φρύδι που στην άλλη δεν υπάρχει. Το ίδιο και εδώ. Μπορεί να έκανε πλαστική. Εκτός από το σημάδι, δείτε τις λεπτομέρειες, τα χείλη, το πηγούνι εδώ. Έχουν πάρα πολλές ομοιότητες, αλλά δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν θα το πρόσεχα ποτέ. Η φωτογραφία που πήρατε από τον Ιωσιφόγλου δεν νομίζω ότι είναι της Άννας. Από την υπηρεσία διαβατηρίων. Στο όνομα Τερέζα Ιωσιφόγλου. Μόνιμος κάτοικος Ζυρίχης. Επιχειρηματίας, διαζευμένη. Η κόρη του. Τι διάολο. Οι δύο ξαδέρφες έχουν πάρα πολλά κοινά. Ίδια χρώματα, ίδιο ανάστημα. Στο πρόσωπο όμως υπάρχουν διαφορές. Πάρε μου την υπηρετική της Λάρισα. Μάλιστα, κυρία αστυνόμε. Είχε ένα σημάδι στο δεξιφρύδι. Φαίνεται πως εσείς δεν το είχατε δει. Είχε πέσει από το ποδήλατο όταν ήταν μικρή, έτσι μου είχε πει. Όχι, δεν είχα νέα του. Ο κύριος Άμαντος με ειδοποιεί όταν είναι να έρθει 2-3 μέρες πριν για να του ετοιμάσω το σπίτι. Δεν με ενοχλείτε? Όχι, τι λέτε? Παρακαλώ, γεια σας. Αντίο. Αγγελικούλα, είσαι τσακάλι, και εσύ και ο Πέτρος. Κρίμα που δεν είναι εδώ να σας ακούσει. Βρες τον και πες του να έρθει από εδώ αμέσως. Έχουμε πολλή δουλειά. Τελικά, οι εξαδέρφοι είναι οι ιερωμένοι του Άμαντου. Ανασκουμποθείτε, να δούμε πού στο διάολο είναι αυτή τη στιγμή. Αν είναι εδώ ή στην Ελβετία. Και πρέπει να μάθουμε πού βρισκόταν το μοιραίο βράδυ. Τι γίνεται? Νομίζω ότι βρήκαμε την άκρη, Σεργέ. Τι υποψιάζεις? Δεν υποψιάζομαι απλώς. Είμαι σχεδόν βέβαιος πως η γυναίκα που μου συστήθηκε ως σύζυγος του Άμαντου δεν ήταν η πραγματική σύζυγος. Και πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό? Μόνο αν βρούμε την ίδια. Αν δεν έχει φύγει από την Ελλάδα, θα μας οδηγήσει σε αυτήν ο Άμαντος. Τον Άμαντο τον παρακολουθούμε συνέχεια. Αν αυτή βρίσκεται εδώ, όπως λες, δεν θα πήγε να τη συναντήσει? Ο εξαίρετος κύριος Άμαντος ξέρει να περιμένει. Απλώς ήρθε η ώρα να του υπενθυμίσουμε ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει. Έλα, Πέτρο. Είναι εκεί? Εντάξει, έρχομαι. Ένα κονιάκ πεντάρι. Μάλιστα.
αφού ξανασυναντιόμαστε. Κύριε Άμαντα, συχνάζετε εδώ ή μου φαίνεται? Όχι ιδιαίτερα, μένω κυρίως σπίτι, όπως και εσείς φαντάζομαι. Ναι, εγώ λόγω υποχρέωσεων δεν μπορώ. Σε αντίθεση με εσάς, που τώρα είστε ελεύθερος και μπορείτε να βγαίνετε άνετα. Νομίζω με έχετε κακοχαρακτηρίσει. Μήπως νομίζετε ότι έχω καιρωμένη? Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι καμία από αυτές που συνοδεύετε. Διακρίνω έναν επικριτικό τόνο στη φωνή σας. Μάλλον με έχετε παρεξηγήσει. Κύριε Άμαντε, η μοίρα μου επεφύλαξε ένα περίεργο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Ήμουν ο μόνος που μπορούσε να σας σώσει και τώρα είμαι ο μόνος που μπορεί να σας καταστρέψει. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Με υποπτεύεστε για κάτι? Έχετε ακούσει για τον μπούμεραγκ? Το μπούμεραγκ είναι ένα όπλο που χρησιμοποιούν οι ηθαγενείς της Αυστραλίας. Αν δεν προσέξει αυτός που το χειρίζεται, γυρνάει και χτυπάει τον ίδιο. Δεν καταλαβαίνω που το πάτε όμως. Πολύ εξυπνάδα, κύριε Άμαντε, μπορεί να γίνει μπούμεραγκ σε ένα φόνο. Μπορεί να γυρίσει και να χτυπήσει τον ίδιο το δολοφόνο. Νομίζετε ότι δολοφόνησε τη γυναίκα μου? Αυτό είναι παράλογο. Ειδικά να το ακούω από εσάς. Ναι, είναι παράλογο, έχετε δίκιο. Ξέρετε, τη γυναίκα σας τη γνώρισα πολύ λίγο. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε. Αλλά διατηρώ ακόμα καλά την εικόνα της στη μνήμη μου. Παρόλο που δεν υπάρχουν φωτογραφίες της και το πρόσωπό της βρέθηκε φρικτά παραμορφωμένο από το φόνο. Αλλά βλέπω διαρκώς την εικόνα της μπροστά μου. Το χαμόγελό της, τα μάτια της. Αυτό το τόσο καθαρό πρόσωπο που δεν είχε ούτε ένα τόσο σημαδάκι. Θα σας κεράσω ένα ποτό. Η παρέα μου έτσι κι αλλιώς θα αργήσει. Μπα, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Ευχαριστώ πάντως. Να μην σας κρατάω. Καλή σας νύχτα. Να μην το χάσετε από τα μάτια σας. Σε επαφή. Ήρθες, επιτέλους. Δεν άντεχα εδώ μέσα κλεισμένη να περιμένω. Τι είχες? Συμβαίνει κάτι? Τίποτα. Έγινε κάτι, ε? Μην με κοιτάς έτσι, πες μου. Κυκλώστε το σπίτι. Να είστε σε ετοιμότητα. Τι έγινε? Μας ανακάλυψαν? Πες μου. Όλα τέλειωσαν, Τερέζα.
αποφάσισες να βγάλεις από τη μέση τη γυναίκα σου γιατί ήθελε να σε χωρίσει. Έπρεπε να βιαστείς όμως για να μην χάσεις την περιουσία της. Είχε καταλάβει και για την ερωμένη σου. Εκείνο το βράδυ λοιπόν η εξαδέλφη βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό η αυλόπορτα έμεινε ανοιχτή. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει μέχρι το πρωί. Δεν αντέχω άλλο, αγάπη μου. Δεν αντέχω. Κάνει υπομονή, θα βρούμε μια ευκαιρία. Μόνο δικό μου. Μόνο δικό μου. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Να μην κινήσουμε υποψίες. Ποιος είναι? Ξέρω. Μην ανοίξεις. Παρουσία μου, ενός φουκαρά εφοριακού, σας έδωσε εκείνη τη νύχτα την ευκαιρία που ψάχνατε. Η γυναίκα μου, η Άννα. Ανούλα, ο κύριος Μπέκας. Χάθηκε εδώ πάνω στην ερημιά. Χαίρομαι, κύριε Μπέκα. Κι εγώ, κύριο μου. Φυσικά δεν θα μπορούσα να υποψιαστώ πως η γυναίκα που μου σύστησες δεν ήταν η πραγματική κυρία Άμαντο. Ο φόβος της πως θα τη σκοτώσει θόλωσε ακόμα περισσότερο τα νερά. Και έκανε το αλωθί σου ακόμα πιο ακλόνητο. Μην με αφήσετε, μόνο μου, θα με σκοτώσει. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Ξέρω τι σας λέω, θα με σκοτώσει. Τα μεσάνυχτα θα το κάνει. Μη φοβάστε. Ο άντρας σας φαίνεται ότι σας αγαπάει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό που σας λέω. Μην με αφήσετε, σας παρακαλώ. Θα όσα σας στείλω απόψε. Είστε μόνο μου, αν πείτε, καταλάβετε με. Και όταν γύρισαμε στο σπίτι, το σχέδιο είχε μπει σε εφαρμογή. Πήγες σχεδόν 12, ε. Θα ήθελα να πάρω κάτι έγγραφα που χρειάζομαι τις τράπεζες και φύγαμε αμέσως. Παρέα για τη Λάρισα, η υποτιθέμενη γυναίκα σου στεκόταν στην πόρτα και μας χαιρετούσε. Προσέχετε στον δρόμο. Είναι βρεγμένος. Αυτά βρέθηκαν στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου της. Τέτοια λάθη σε ένα τέλειο έγκλημα, κυρία Άμαντε. Βέβαια, σας βόλεψαν και οι περιστάσεις. Η ομοιότητα της γυναίκας σας με την ερωμένη σας, η εξαφάνιση των φωτογραφιών από το σπίτι. Κάποτε είπες ότι ήμουν ο καλός σου άγγελος. Ότι ήσουν τυχερός που εγώ ήμουν το αλωθί σου. Επιμένεις ακόμα? Έτοιμος ο φάκελος? Ναι. Α, μάλιστα. Απόψε κερνάω το τραπέζι και στους τρεις.
Γιατί, γιορτάζουμε την επιτυχία σας. Ποια επιτυχία μου? Μια χαρά τα καταφέρατε, αστυνόμε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εσείς τα καταφέρατε. Εγώ απλώς κερνάω γιατί ο αρχηγός μου πρότεινε μετάταξη. Τι μετάταξη? Στη Ιώτα Γάμα, εφορία Αθηνών. Γυρίζω σπίτι χωρίς να ξέρω πόσο. Έχεις ξανά φθινόπωρο στο νησί? Όχι. Α, είναι πιο ωραία εποχή.